Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Δρόμοι της Ανάπτυξης είναι η εκπομπή που σας προσφέρει κάθε εβδομάδα η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Ένα ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς τη συμμετοχή των γυναικών στην αναπτυξιακή διαδικασία? Και αν απαντήσουμε θετικά στο ερώτημα αυτό, το δεύτερο που προκύπτει είναι ποια είναι αυτή η συμμετοχή, πώς μπορεί να διαμορφωθεί και τι βάρος μπορεί να έχει στην αναπτυξιακή διαδικασία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω στο επίπεδο αυτό ότι πριν 33 χρόνια ένας πολύ σημαντικός στην εποχή του Αμερικανός μελλοντολόγος, ο Τζον Νάισμιτ, είχε γράψει ένα βιβλίο, ένα πολύκροτο βιβλίο τότε, με τίτλο «Ο δρόμος προς το μέλλον», στο οποίο προέβλεπε ότι ο 21ος αιώνας θα ήταν ο αιώνας των γυναικών. Και δικαιολογούσε αυτή του την πρόβλεψη από το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν τότε στον αναπτυγμένο κόσμο στηρίζονταν σε όρους που ευνοούσαν τη γυναικεία συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή στο γενικότερο πλαίσιο της παραγωγής πλούτου. Με άλλα λόγια, ο Νάισμιτ υποστήριζε ότι αυτές οι παραγωγικές διαδικασίες θα στηρίζονται σε συντελεστές όπως είναι η φαιά ουσία, δηλαδή η ευφυΐα, η γνώση, και παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη βαριά χειρονακτική εργασία. Την άποψη αυτή του Τζον Νάισμιτ την επιβεβαιώνει σε ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο «Το επαναστατικό χρήμα», ο επίσης μελλοντολόγος Αμερικανός συγγραφέας, ο Άλβιν Τόφλερ, ο οποίος στην ουσία επικυρώνει τις τότε προβλέψεις του Νάισμιτ και λέει ότι η εποχή μας και τα χρόνια βέβαια που έρχονται θα είναι όλο και περισσότερο εξαρτώμενη από χρηματοοικονομικές και χρηματοπιστωτικές λειτουργίες, στις οποίες θα επιβάλλεται πλέον ο ρόλος της συμμετοχής των γυναικών για λόγους νοικοκυρέματος. Νομίζω ότι ο Τόφλερ από μια άποψη έχει και αυτός δίκιο, διότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι η σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση είναι μια κρίση η οποία προήλθε από την απληστία, από την κερδοσκοπία, από αυτήν που ο Ζακ Ντελόρ, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκάλεσε οικονομία καζίνο, τότε βλέπουμε ότι όντως ο ρόλος των γυναικών πρέπει και θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικός για λόγους κατά κύριο κυρίως νοικοκυρέματος. Όλα αυτά τα θέματα, αλλά και τη συμμετοχή των γυναικών στην δημογραφία, τη συμμετοχή των γυναικών στη λειτουργία της οικογένειας, των νοικοκυριών, θα τα συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Μάνου, η οποία είναι πρόεδρος, η κυρία Αναστασία Μάνου, πρόεδρος του τομέα ανάπτυξης γυναικών μάνατζερ και επιχειρηματιών, ένας τομέας ο οποίος λειτουργεί στους κόλπους της Ελληνικής Εταιρείας Δίκησης Επιχειρήσεων και ο οποίος συμμετείχε ενεργά σε δύο εκδηλώσεις, για τις οποίες θα δείτε και αποσπάσματα σε αυτήν την εκπομπή, όπου συζητήθηκαν τα θέματα που σας προανέφερα. Κυρία Μάνου, να σας καλωσορίσω στο στούντιο. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτήν την πρώτη εκδήλωση που είχε την ευκαιρία και να παρακολουθήσω, που διοργανώθηκε από το ΤΟΓΜΕ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία και την Γενική Γραμματεία Ισότητος. Ήταν μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Θα δούμε ένα πρώτο απόσπασμα από αυτήν την εκδήλωση και στη συνέχεια, κυρία Μάνου, θα περάσουμε στη συζήτηση. 21 λοιπόν εταίροι από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα σας τους αναφέρω στη συνέχεια, ενώνουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου οι γυναίκες να αποκτήσουν τη θέση που τους αντιστοιχεί στην απασχόληση σε πεδία νέων τεχνολογιών και στη ψηφιακή οικονομία. Κυρίες και κύριοι, στη Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, πιστεύουμε ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τον τομέα αυτών που θα αναθερμάνει τις μηχανές της ανάπτυξης.
Όπως αναφέρει πρόσφατη μελέτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τομέας των νέων τεχνολογιών συνεισφέρει στο ευρωπαϊκό ακαθάριστο προϊόν από 10 έως 9%. Παράλληλα, ο τομέας των νέων τεχνολογιών υποστηρίζει την ανάπτυξη όλων των τομέων επικοινωνίας και αυτό μην το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τις ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν τόσο για την ανάπτυξη της οικονομίας σε κάθε χώρα, όσο και για την εξέλιξη των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Σήμερα ακούσατε πολλά νούμερα, θα σας πω και εγώ μερικά άλλα, απογοητευτικά. Υπάρχουν περισσότεροι νέοι από ποτέ σαν ποσοστό σε όλο τον πλανήτη επάνω, σε σχέση με την αντίθεση με την Ελλάδα μάλλον, ο υπόλοιπος πλανήτης γεννάει πάρα πολύ. Υπάρχει υπερπληθυσμός. Και σαν αποτέλεσμα αυτού οι νέοι είναι πολύ περισσότεροι από ότι είναι οι ενήλικες. Δυστυχώς όμως η ανεργία των νέων είναι διπλάσια από αυτή των ενήλικων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 75 εκατομμύρια άνεργοι νέοι σε όλο τον κόσμο. Και ταυτόχρονα, και αυτό είναι και το παράδοξο, υπάρχουν 1.700.000 θέσεις κενές σε τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με cloud computing, που είμαι σίγουρη ότι όλοι εδώ στην αίθουσα γνωρίζετε τι είναι. Οι 50% από τις θέσεις εργασίας σήμερα απαιτούν γνώσεις τεχνολογίας και πληροφορικής και αυτό το νούμερο μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα έχει φτάσει στο 80%. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη σας έχουν δώσει στοιχεία και οι κυρίες που μιλήσανε νωρίτερα. Ένας στους 5 νέους δεν μπορεί να βρει δουλειά, ενώ υπολογίζονται 500.000 καινές θέσεις εργασίας μέχρι το τέλος του 2015. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, η Microsoft παγκοσμίως ξεκίνησε μια πρωτοβουλία πέρυσι, η οποία ονομάζεται Youth Spark, και είχε στόχο να δημιουργήσει ευκαιρίες για περισσότερα από 300 εκατομμύρια νεαρά άτομα μέσα σε 3 χρόνια. Έχει κλείσει ήδη ο πρώτος χρόνος και έχουμε καλύψει πράγματι το 1% του στόχου. Δηλαδή, έχουν δοθεί αυτές οι ευκαιρίες και αυτή η πρόσβαση σε 103 εκατομμύρια νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Κυρία Μάνου, παρακολουθήσαμε τις παρεμβάσεις στην συνέντευξη τύπου που ανέφερα πριν δείξουμε τα αποσπάσματα της κυρίας Βάσος Κόλια, που είναι η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, και της κυρίας Λίας Κομνηνού, η οποία είναι Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Ευθύνης στην Microsoft Ελλάς. Mm-hmm. Όπου ανέφεραν και δώσανε και ορισμένα εντυπωσιακά νούμερα για το αντικείμενο το οποίο συζητάμε. Κατά τη δική σας, καταρχάς θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο επ' αυτών που είπαν η κυρία Κόλια και η κυρία Κομνηνού. Αυτό που θα σχολιάσω, μάλλον που θα συμπληρώσω, είναι ότι στην ουσία η ψηφιακή οικονομία δίνει λύσεις. Είναι κάτι το οποίο και στη συγκυρία που η Ελλάδα αντιμετωπίζει, αλλά και που οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες βάλλονται πολύ περισσότερο και από ανεργία, οι νεότερες γυναίκες με υψηλή μόρφωση, αλλά και στις επιχειρήσεις έχουμε πολλά και διαφορετικά προβλήματα. Αυτό που είδαμε είναι ότι η ψηφιακή οικονομία δίνει λύσεις. Αυτό που είδαμε είναι ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Και αυτό που εντοπίστηκε είναι ότι υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός στο γυναικείο πληθυσμό, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι αυτοαπασχολούμενες, είτε είναι γυναίκες που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας. Άρα αυτός ήταν και ο λόγος, η γενεσιουργός αιτία να δημιουργηθεί αυτή η ψηφιακή συμμαχία. Επειδή αναφέρατε την έκφραση ψηφιακός αναλφαβητισμός, την οποία, αν θυμάμαι καλά, την είχατε αναφέρει και στη συνέντευξη τύπου από την οποία δείξαμε αποσπάσματα. Μήπως αυτό το φαινόμενο του αναλφαβητισμού, του ψηφιακού αναλφαβητισμού είναι γενικότερο στη χώρα μας, τι θέλω να πω. Μήπως υπάρχει μία συμβατότητα μεταξύ των γνώσεων που παράγονται και των δεξιοτήτων που παράγονται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Νομίζω ότι αυτό ήταν πιο έντονο τα παλιότερα χρόνια, δηλαδή την τελευταία δεκαετία. Έχουμε δει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εμβολιάζονται και τα προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων, αλλά και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με μαθήματα που να φέρουν σε εξοικείωση τα παιδιά και τους φοιτητές με την τεχνολογία. Αυτό που φαίνεται να μην έχει αλλάξει είναι ένας, ας το περιγράψουμε φόβος, ας το περιγράψουμε μία απόσταση των γυναικών
από τα νεαρά κορίτσια μέχρι τις φοιτήτριες που μπαίνουν σε σχολές όπως είναι το φυσικό, όπως είναι το μαθηματικό, όπως είναι οι πολυτεχνικές σχολές, υπάρχει μία απόσταση σε σχέση με τους άντρες οι οποίοι πιο εύκολα κάνουν αυτές τις επιλογές. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξουμε, διότι η γλώσσα αυτή είναι εύκολη. Μιλήσατε για ευκολία επιλογών. Από πλευράς προσαρμοστικότητας, ποια είναι η ευκολία ή η δυσκολία? Κοιτάξτε, οι γυναίκες προσαρμοζόμαστε πιο εύκολα σε πολλά πράγματα. Αυτό το έχει αποδείξει και η ιστορία του ανθρώπινου γένους. Άρα, είναι πιο εύκολο να μας πείσουμε και να πείσουμε τις γυναίκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας και του ρόλου που έχουν, να μάθουν αυτή τη γλώσσα. Πιστεύετε ότι αυτή, αν θέλετε, η διείσδυση των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο μπορεί να μεταβάλει και την φύση αυτού του ψηφιακού κόσμου? Όπως έχει αποδειχθεί στους τομείς και στους κλάδους της αγοράς που έχουμε μεγάλη συμμετοχή γυναικών, μπαίνουν κάποια θηλυκά χαρακτηριστικά. Τα θηλυκά χαρακτηριστικά είναι... Γι' αυτό ακριβώς σας έτσι το ερώτημα. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας, είναι η πιο έντονη παρουσία ενός ομαδικού πνεύματος. Έχουν καταγραφεί και έχουν καταγραφεί και από άντρες ερευνητές αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο τον 21ο αιώνα, όπως είπατε και στην αρχή. Άρα η συμμετοχή και η παρουσία των γυναικών στον τομέα, στους τομείς της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, που είναι οι τομείς που γεννούν θέσεις εργασίας αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες, θα φέρουν σίγουρα και ένα πιο καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή θα έπρεπε, ακόμη και αν δεν ήμασταν γυναίκες, να το εφεύρουμε για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα απλά αριθμητικά. Αυτή η ψηφιοποίηση της οικονομίας και βεβαίως κατ' επέκταση και η συμμετοχή των γυναικών επηρεάζει και τη δομή της εργασίας. Δηλαδή η ψηφιακή οικονομία απαιτεί κάποιον να είναι ενεργός σε ένα γραφείο ή διευκολύνει και την πραγματοποίηση κάποιων εργασιών από το σπίτι μέσω των συστημάτων της τηλεργασίας και γενικά της ψηφιακής επικοινωνίας? Η τεχνολογία είναι κατεξοχήν ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η γυναίκα που θέλει να μπορέσει να ανταποκριθεί και στους άλλους ρόλους της. Της μητέρας, της γυναίκας που μπορεί να μην θέλει να δουλεύει σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπως το έχουμε μάθει, αλλά να μπορεί να δουλεύει είτε από το σπίτι είτε από απόσταση. Η τεχνολογία δίνει αυτά τα όπλα, δίνει αυτές τις δυνατότητες και επίσης δίνει και κάτι άλλο, ότι με τη χρήση της τεχνολογίας μειώνονται σε πολλές περιπτώσεις και τα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων. Άρα έχουμε δύο θετικά. Έχουμε και για την εταιρεία και την επιχείρηση το να μπορείς να το κόστος ενός εργαζομένου, αν έχει την ίδια παραγωγή και την παραγωγή αυτή τη φέρνει από το σπίτι του, έχει από 15 έως 35% όφελος για την εταιρεία, τον εργοδότη, σε σχέση με το αν τον είχες μέσα στο γραφείο. Απ' την άλλη, το όφελος για τη γυναίκα που είτε έχει τη δική της εργασία και μπορεί για την Ελλάδα και για την επικράτειά μας, ειδικά που έχουμε όλη αυτή την διασπορά σε διάφορα σημεία και αυτές τις δυσκολίες που έχουμε. Μπορεί να είναι μια γυναίκα που είναι σε ένα απομακρυσμένο μέρος της πατρίδας μας και παρόλα αυτά να μπορεί να ανοίξει η δική της επιχείρηση. Και η βιτρίνα της, η γειτονιά της, να είναι ο πλανήτης μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και του ίντερνετ. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν από 20 χρόνια. Τώρα όχι μόνο τα φανταζόμαστε, αλλά έχουμε πολλά παραδείγματα, πιο πολύ στην Ευρώπη και στην Αμερική και πολύ λιγότερο στις ασιατικές οικονομίες, ότι αυτά υπάρχουν, γίνονται, παράγουν, δημιουργούν πλούτο, δίνουν θέσεις εργασίας και παράλληλα επιτρέπουν στις γυναίκες να έχουν και όλες τους άλλους ρόλους που έχει ανάγκη και η κοινωνία μας. Μάλιστα. Κυρία Μάνου, πέρα από πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του ΤΟΓΜΕ, είστε και πρόεδρος της εταιρείας White Fox, η Άσπρη Αλεπού. Λευκή Αλεπού. Ναι. Θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα. Το γεγονός ότι, όπως είπατε κι εσείς, ευνοείται από την ψηφιακή εποχή η εργασία, η κατοίκον εργασία, αυτό θα επηρεάσει και το μέγεθος της μισθωτής εργασίας στις αναπτυγμένες κυρίως κοινωνίες? Δηλαδή θα έχουμε μείωση της μισθωτής εργασίας ενδεχομένως προς ελεύθερες παροχές υπηρεσιών? Είναι εξαιρετικά πιθανό να γίνει αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επηρεάσει το ποσό και τις αμοιβές που οι εργαζόμενοι θα έχουν. Θα είναι
Με την ανάπτυξη της οικονομίας θα έχουμε περισσότερο πλούτο. Τώρα, αν ο πλούτος θα έρχεται μέσα από μισθοδοτική σχέση ή μέσω από αυτοαπασχόληση, δεν νομίζω ότι πια θα έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Έχει, εκεί ίσως να μην συμφωνήσω μαζί σας, έχει τεράστια σημασία, διότι άλλη είναι η νοοτροπία του μισθωτού και κυρίως άλλη είναι η ασφαλιστική του νοοτροπία. Και άλλη είναι η ασφαλιστική νοοτροπία του ελεύθερου επαγγελματία. Δηλαδή, ο ελεύθερος επαγγελματίας, και αυτό θα γενικευθεί σε όλες τις αναπτυγμένες κοινωνίες, όλο και περισσότερο θα καθορίζει ο ίδιος και ποια σύνταξη θα πάρει και τι ασφάλιση θέλει. Δηλαδή, θα ιδιωτικοποιεί ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο αυτά τα οποία έχει ανάγκη. Πράγμα που συμβαίνει και σήμερα. Αντιθέτως, μέχρι σήμερα στις κοινωνίες των μισθωτών υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο το ακολουθούσε ο άλλος από την αρχή της επαγγελματικής του καριέρας μέχρι το τέλος. Αυτές οι συνθήκες, κατά τη γνώμη σας, θα αλλάξουν τα χρόνια που έρχονται? Όπως φαίνεται, θα αλλάξουν, διότι δεν μπορεί να παραμείνουν οι ίδιες. Είναι από τη μία το δημογραφικό, από την άλλη ο τρόπος που διαχειρίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δύο δεκαετίες, αυτά τα προγράμματα και αυτή την οργάνωση. Οι κυβερνήσεις όλων των ευρωπαϊκών κρατών έδειξαν ότι ήρθαμε σε κάποιο βαθμό σε κάποιο διέξοδο. Άρα, μοιραία θα αλλάξουν. Το θέμα είναι ποιο, ότι αυτά να αλλάξουν χωρίς να υποβαθμίσουν την ποιότητα που θα έχουν των υπηρεσιών και τις ασφάλειες που θα έχουν οι εργαζόμενοι όταν πάψουν πια να είναι εργαζόμενοι και γίνουν συνταξιούχοι. Εκεί έχει να κάνει με την αυτορύθμιση ενός συστήματος και με το πόσο ίδιες οι κοινωνίες θα σεβαστούν τους πολίτες και τους εργαζομένους τους. Η νοοτροπία, η γυναικεία νοοτροπία προσαρμόζεται κατά τη γνώμη σας σε αυτές τις αλλαγές? Νομίζω ότι η γυναικεία νοοτροπία προσαρμόζεται σε αυτές τις αλλαγές γιατί έχει περάσει. Κοιτάξτε, οι γυναίκες κυρίως ξεκίνησαν να δουλεύουν τα τελευταία 100 χρόνια. Τουλάχιστον να δουλεύουν και να δουλεύαν πάντα, αλλά να δουλεύουν με μία άμεση σύνδεση της εργασίας με μία αμοιβή. Προσαρμόστηκαν σε πάρα πολλές αλλαγές και σε πάρα πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα. Άρα, όπως σας είπα και πριν, η προσαρμοστικότητα είναι γένους θηλυκού. Μάλιστα. Επειδή αναφέρατε ότι 100 χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των αμοιβωμένων γυναικών, εκεί ίσως θα μπορούσα να παρατηρήσω ότι θα έπρεπε τις κοινωνίες μας να τις απασχολήσει και η αμοιβή της οικιακής εργασίας, η οποία και χρόνο απορροφά, αλλά και ο χρόνος αυτός που απορροφάται αντιπροσωπεύει κάποιο χρηματικό προϊόν. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Βεβαίως και θα έπρεπε να έχει. Έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε σε αυτό το πεδίο, γιατί είναι εργασία η οποία ποτέ δεν έχει καταγραφεί, παράγει πλούτο. Παράγει πλούτο η γυναίκα που εργάζεται και η οποία πολλές φορές και κοινωνικά θεωρείται δεν δουλεύει. Είχα μάνου ένα άρθρο πάνω στο θέμα αυτό το 1983 στο τότε περιοδικό Ταχυδρόμος και είχα δεχθεί απίστευτες φραστικές επιθέσεις από τα φεμινιστικά κινήματα εκείνης της εποχής, τα οποία διαφωνούσαν με αυτήν την εκτίμηση, υπό την έννοια ότι θέλανε οι γυναίκες να είναι εξαρτημένες από τη μισθωτή εργασία, διότι αυτό ενδεχομένως τους έδινε και ένα πολιτικό βάρος. Νομίζω όμως τώρα ότι έχουν η κατάσταση αλλάζουν άρδιν. Ναι. Άρα οδηγούμεθα σε κοινωνίες όπου έτσι όπως τις περιγράφουμε, θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις των Νάισμιτ και Τόφλερ, δηλαδή ότι η κυριαρχία των γυναικών στον 21ο αιώνα θα τονίζεται όλο και περισσότερο. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό θα γίνει, αλλά θα γίνει προς όφελος και των ανδρών. Άρα δεν πρέπει να το βλέπουμε με μία ανησυχία. Είναι κάτι ανησυχία που θα φέρει λύσεις. Και επειδή υπάρχουν προβλήματα και επειδή χρειαζόμαστε λύσεις και οι γυναίκες μπορούν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτό, γι' αυτό κοιτάμε με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους να το υποστηρίξουμε. Για παράδειγμα, μιλάμε για την ψηφιακή συμμαχία και την ψηφιακή οικονομία. Ξέρετε αυτό γιατί ξεκίνησε, ποιο ήταν το ερέθισμα, ότι η δημογραφική γύρανση που υπάρχει στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στη χώρα μας, αλλά στην Ευρώπη γενικότερα, στη μεγάλη οικογένεια στην οποία είμαστε,
Κάθισαν και υπολόγισαν, ήταν μια μελέτη που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αν διατηρήσουν τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, το 2040, που δεν είναι πολύ μακριά, θα υπάρχει ένα έλλειμμα σε εργαζομένους 24 εκατομμύρια περίπου. Αν ενταχθούν και γυναίκες οι οποίες θέλουν να δουλέψουν, οι οποίες μπορούν, οι οποίες έχουν σπουδάσει, οι οποίες έχουν την παιδεία να βγουν στην αγορά εργασίας, αν ενταχθούν στην αγορά εργασίας, τότε το έλλειμμα θα είναι 3 εκατομμύρια και αν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήταν ένα πολύ σκληρός αριθμός πραγματικός, ότι χρειαζόμαστε τις γυναίκες στην δουλειά. Τις χρειαζόμαστε με τους νέους όρους, τις χρειαζόμαστε με αυτά που φέρνουν, τα νέα χαρακτηριστικά. Όμως μας χρειάζεται το σύνολο της κοινωνίας. Θα επανέλθουμε σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρία Μάνου, στο δεύτερο μέρος. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στην ψηφιακή εποχή και το ρόλο που μπορούν να παίξουν σε αυτές τις νέες παραγωγικές συνθήκες συζητούμε σήμερα με την κυρία Αναστασία Μάνου, η οποία είναι πρόεδρος του τομέα ανάπτυξης γυναικών μάνατζερ και επιχειρηματιών, το ΓΜΕ, το οποίο λειτουργεί στους κόλπους Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας.